σχεδιάζομαι πώς θα αντιμετωπίζομαι την κρίση. Υπάρχουν ορισμένες περιοχές οι οποίες είναι ήδη στο κόκκινο. Θέλω να πιστεύω και είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε τουλάχιστον το φετινό καλοκαίρι. Ας ελπίσουμε ότι το φθινόπωρο οι βροχές θα αναπληρώσουν τα κενά τα οποία μας δημιούργησαν φέτος για να μπορέσουν τουλάχιστον οι ταμιευτήρες, τα επιφανειακά ύδατα να απολύνουν, διότι φέτος είναι ανύπαρκτα αν εξαιρέσουμε το κατράρι. Περιληπτικά να χωρίσω το ηχείο σε τέσσερις ζώνες. Τη Βόρεια Αιγαίο, η οποία δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα λειψιδρίας. Ο Θεός την έχει βοηθήσει και έχει νερά. Πιστεύω ότι και οι πρόεδροι εκεί, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι, θα κάνουν τη σωστή διαχείριση και δεν θα έχουν πρόβλημα στη Βόρεια Αιγαίο. Με μια εξαίρεση, τα Καρδάμυλα, που πάντα ο ναγός, ακόμα και σε περιόδους έντονης βροχόπτωσης, υπάρχουν κάποιοι μήνες που το νερό του είναι οριακό. Κατεβαίνοντας προς τα κάτω, η Λαγκάδα δεν νομίζω να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Η πόλη της Χίου τώρα. Η πόλη της Χίου έχει ένα βαρύ πυροβολικό της εφαλατώσης. Αυτές οι εφαλατώσεις είναι συντηρημένες, μας μένει μόνο μια εφαλάτωση ακόμα να την τελειώσουμε. Θα έχουμε από εκεί 4 με 4.500 κυβικά, τα οποία θα μαζί με τις γεωτρήσεις της πόλης, πιστεύω με το πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινώσουμε την επόμενη εβδομάδα, το πρόγραμμα διακοπών και της περιτροπής υδροδότησης, ότι θα τα καταφέρουμε. Ο Δήμος Αγίου Μινά με εντυπωσιάζει η μειωμένη του κατανάλωση και αυτό οφείλεται ότι κανένα ξενοδοχείο δεν έχει δουλειά, είναι όλα κλειστά. Ο Άγιος Μινάς θα πρέπει να συμπληρώσει φέτος νερό από κάποιες ιδιωτικές γεωτρήσεις που έχουμε κάνει μια συμφωνία μαζί τους να μας δώσουν νερό, διότι το φράγμα του Ζηφιά έχει γύρω στις 50.000 κυβικά, το οποίο θα το αφήσουμε για τους επαγγελματίες αγρότες. Η Νότια Χίο και αυτή έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, το φράγμα του Κατράρι, το οποίο έχει περίπου 750.000 κυβικά και με το πρόγραμμα το οποίο έχουμε ξεκινήσει θα πάρουμε γύρω στις 200.000 κυβικά, διότι είναι άκρως απαραίτητο να εμπλουτίσουμε τη γεώτρηση της στενοχώνης, η οποία είναι προβληματική. Ανέκαθεν είναι προβληματική, χρόνια έχει πρόβλημα με τα βαρέα μέταλλα και ήδη ξεκινήσαμε εδώ και 2 μήνες να το ανακατεύουμε το νερό και οι τελευταίες αναλύσεις βαρέων μετάλλων είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά, τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλές. Πιστεύω δηλαδή και η Νότια Χίος όσον αφορά την ίδρυυση ότι θα πάμε καλά. Θέλω να κάνω μια έκκληση στην άρδευση. Η άρδευση, η διαχείριση του αρδευόμενου νερού θα πρέπει να γίνεται με το σωστότερο τρόπο. Αφού δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε νέες τεχνικές καλλιέργειας, τουλάχιστον σποντίζουμε τη νύχτα. Να μην έχουμε δηλαδή στις 100 σταγόνες νερού το 80% εξάτμιση. Να προσπαθήσουμε να ποτίζουμε τη νύχτα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στα 3 χωριά που ιδρεύονται από την ταμιευτήρα του Αγίου Γεωργίου. Ο Άγιος Γεώργης, ο ταμιευτήρας του, δεν έχει νερό. Η Βέσα, η Ελάτα και το Λυθί συμπληρώνουν το καλοκαίρι νερό από τον ταμιευτήρα αυτόν. Στην Ελάτα υπήρχε μια γεώτρηση υφάλμηρη, την οποία τη Δευτέρα έχουν έρθει τα υλικά, την ηλεκτροδοτήσαμε γιατί ήταν κλεμμένα όλα από εκεί, καλώδια, πίνακες, είχε να δουλέψει γύρω στα 5 με 6 χρόνια, γιατί ήταν καλό το νερό του Αγίου, εγκαταλείφθηκε, πήγαν οι γύφτικοι, τα κλέψαν όλα. Κάναμε μια προσπάθεια, ηλεκτροδοτήσαμε, την ξεκινήσαμε τη γεώτρηση και τη Δευτέρα θα ξεκινήσουμε ένα δίκτυο 1310 μέτρων, το οποίο θα λύσει το πρόβλημα προσωρινά της Ελλάδας. Το ισοζύγιο της Βέσας το καλοκαίρι θα κάνουμε μια προσπάθεια να το συμπληρώσουμε, γιατί θα χρειαστεί κάποια λίγα κυβικά, είτε να συμπληρώσουμε από άλλη γεώτρηση, είτε να κάνουν πιο σωστή διαχείριση κάτοικοι. Μένει το Λυθί, το οποίο έχει μια δική του γεώτρηση με 17 κυβικά την ώρα και εκεί θα χρειαστεί μια σοβαρή προσπάθεια από το τοπικό συμβούλιο και τον πρόεδρο για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο σωστή διαχείριση. Και να φύγουμε τα 50.000 κυβικά που έχει μέσα τώρα ο Άγιος Γεώργης, να τα φύγουμε για το χωριό, διότι το καλοκαίρι ο Άγιος Γεώργης θα χρειαστεί περίπου 560 κυβικά την ημέρα και δεν θα τα έχουμε να τα δώσουμε. Ήδη το Άγιος Γεώργης έχει ξεκινήσει εκ περιτροπής υδροδότηση μέρα παραμέρα. Και αυτό είναι ένα από τα θετικά της τοπικής κοινωνίας που αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και από τώρα έχει ξεκινήσει περιορισμό και εφαρμογή μέτρων. Αυτή είναι η κατάσταση συνολικά του δυναμικού του νησιού της Χίου.